5 κόλπα που θα σε κάνουν να σταματήσεις τις παραορμητικές αγορές. Πώς να χτίσεις πιο υγιεινές συνήθειες για τα χρήματά σου. Εκφώνηση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Όσο διασκεδαστικό και χαλαρετικό και αν το Hollywood κάνει το shopping therapy να φαίνεται, η πραγματικότητα δεν είναι και τόσο λαμπερή. Μια έρευνα από τον ιστότοπο εκπτωτικών αγορών Sleek Deals διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί ξοδεύουν κατά μέσο όρο $450 σε παρορμητικές αγορές το μήνα, δηλαδή $5,400 ετησίως. Η παρορμητική αγορά είναι κυρίως συναισθηματική και συνήθως το αποτέλεσμα κάποιας μορφής συναισθηματικής δυσφορίας. Αυτό μπορεί συχνά να σχετίζεται με την αυτοεκτίμηση, το άγχος, τη θλίψη ή ακόμα και την πλήξη. Μαζί θα δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο ζωής αλλά και τον προϋπολογισμό σας για να αποτρέψετε τις παρορμητικές σας δαπάνες. Νούμερο 1. Καθυστέρησε τις αγορές σου. Δώσε στον εαυτό σου 24 ώρες για να σκεφτεί κάτι που θέλεις να αγοράσεις. Άφησε τα αντικείμενα στο καλάθι σου και απομακρύνσου από τον υπολογιστή σου. Έχε μια νοητική λίστα ελέγχου στην οποία μπορείς να ρωτήσεις τον εαυτό σου εάν το αντικείμενο που θέλεις να αγοράσεις είναι πράγματι κάτι που χρειάζεσαι ή εάν η αγορά του θα σου προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Αν εξακολουθείς να το θέλεις και μπορείς να δεις πώς θα τέριαζε στη ζωή σου μετά από 24 ώρες, τότε μπορείς να το αγοράσεις. Νούμερο 2. Ξεκαθάρισε τον προϋπολογισμό και τις αποταμιεύσεις σου. Έχει έναν ξεκάθαρο προϋπολογισμό και αναθεώρησε τον κάθε μήνα. Η δημιουργία ενός προϋπολογισμού στον οποίο θα εμείνεις θα σε βοηθήσει να έχεις μια καλύτερη εικόνα όταν έχεις την επιθυμία να ψωνίσεις. Κάνε αυτόματες καταθέσεις, ώστε μέρος του μισθού σου να πηγαίνει κατευθείαν στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σου. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα δεν υπάρχουν καν για να τα ξοδέψεις και αυτό θα σου επιτρέψει να επενδύσεις τα χρήματά σου με τρόπους που θα εξασφαλίσουν το οικονομικό σου μέλλον. Νούμερο 3. Κάνε τις αγορές σου πιο δύσκολες. Έχουμε πρόσβαση στα ψώνια σχεδόν όλη την ώρα και από την άνεση του σπιτιού μας. Αυτό καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον έλεγχο των παραορμητικών καταναλωτικών συνηθειών. Τα Pod Radio του Pro News ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.